Καλημέρα σας. Θα φάω λίγο περίπου 10 λεπτά. Καθότι σήμερα ήρθαν 8 με 10 λεπτά και όπως καταλαβαίνετε, οι ομιλητές πάντα φροντίζουμε να διασχέτουμε τον χρόνο στο μεγαλύτερο δυνατό σφαίρι. Λοιπόν, οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και τα νέα μέσα επικοινωνίας ανοίγουν νέες δυνατότητες πολιτικής παρέμβασης στο δημόσιο χώρο του διαδικτύου, ο οποίος όντως δίνει μια νέα διάσταση στην ίδια δημοκρατία, τη συμμετοχή και την πολιτική αντιπαράθεση. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι εδώ και 20 χρόνια η χώρα μας εξακολουθεί να υποδίπεται κατά πολύ από τον μέσο όρο των υπόλοιπων χώρων της Ευρώπης παρά τα βήματα που έχουν γίνει. Βρισκόμενοι στην τελευταία θέση ως προς τη διείσδυση του διαδικτύου στον πληθυσμό, καθώς όπως φαίνεται σε αυτόν και τον επόμενο πίνακα, πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει μόλις ένα στα 2 κιλιά. Το ψηφιακό χάσμα μεσόζεις της κρίσης επιτείνει τα ταξικά χαρακτηριστικά του, καθώς πέραν του ίδιου του κοινωνιακού κόστους, το κόστος των συσκευών που επιτρέπουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο τις καθιστά δυσπρόσιτες για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Επίσης, γνωρίζουμε από την μελέτη του ΙΟΒΕ που δημοσιεύτηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους, πως η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι υψηλότερη στους νέους, άνδρες, υψηλού μορφωτικού επίπεδου, κατοίκους αστικών κέντρων και υψηλού εισοδήματος, ενώ όσο αυξάνεται η ηλικία, μειώνεται το εισόδημα, χαμηλώνει η μόρφωση και κινούμαστε προς την περιφέρεια της χώρας, η πρόσβαση είναι όλο και σπανιότερη. Κατά συνέπεια, στον εικονικό δημόσιο χώρο του διαδικτύου, η δημοκρατία είναι επίσης εικονική, καθώς ο ταξικός διαχωρισμός αποκλείει σημαντικά τμήματα της κοινωνίας από τη συμμετοχή στις διαδικασίες ψηφιακής διαβούλευσης, ενημέρωσης και διαλόγου. Το σχέδιο δράσης E-Europe 2005 για πρώτη φορά αναγνωρίζει το διαδίκτυο ως κοινωνικό αγαθό όπως το νερό και το ρεύμα, το οποίο πρέπει να παρέχεται ισότιμα σε όλους. Παρ' όλα αυτά, οι προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έμειναν ημιτελείς, καθότι ενώ είχαν θετικά χαρακτηριστικά και κινούνταν προς σωστή κατεύθυνση, αξιοποιήθηκαν ως επικοινωνιακά πυροτεχνήματα εικονικού εξυγχρονισμού άνευ περιεχομένου. Χωρίς τους αναγκαίους πόρους και τις υποδομές, αλλά και τη βούληση να περιοριστεί το τεχνολογικό χάσμα, ο αρχικός σχεδιασμός έγινε στα χαρτιά. Επομένως, η ηλεκτρονική διαβούλευση για τα δημοψηφίσματα, προκειμένου να αποκτήσουν νομιμοποιητική ισχύ, πρέπει να συνοδεύονται από πολιτικές επιλογές πραγματικής διεύρυνσης της πρόσβασης του πληθυσμού στο διαδίκτυο, αλλά και μια συνολική καλλιέργεια της συμμετοχικής δημοκρατίας και σίγουρα δεν πάνε μαζί με την κατάργηση της πληροφορικής από το νέο μήκυο, την ώρα μάλιστα που ενισχύει την διδασκαλία των θρησκευτικών, ούτε βέβαια με την ακραία καταστολή που επιφυλάσσουν οι αυταρχικές μνημονιακές κυβερνήσεις στη φυσική συμμετοχή σε συλλογικές διαδικασίες οι οποίες πνίγονται στα χημικά. Τα πρώτα χρόνια του διαδικτύου, κατά τη δεκαετία του 90, το δημόσιο αντί να αρχίσει να ψηφιοποιεί τις υπηρεσίες του, παρέμεινε προσκολλημένο στη γραφειοκρατία που χαρακτηρίζεται της φραγίδας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και σήμερα τμήματα της δημόσιας διοίκησης δεν έχουν την υλικοτεχνική υποδομή για την ψηφιακή διεκπαιρέωση της αποστολής τους, ενώ σε γενικές γραμμές η μηχανοργάνωση του κρατικού μηχανισμού που θα λειτουργούσε ηλεκτρονικά τόσο στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας όσο και στην ενίσχυση της διαφάνειας και την πάταξη της διαφθοράς κινείται με ηλικιώδεις ρυθμούς χελώνας. Επιπλέον, ακόμα και σημαντικά βήματα αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αριθμητική του κράτους, όπως η διάδεια, αποτελούν την πλέον τρανή απόδειξη ότι η πάταξη της διαφθοράς και η διαφάνεια δεν είναι θέμα εργαλείων αλλά θέμα πολιτικής βούλησης. Αφενός, ο τεράστιος όγκος των στοιχείων που δημοσιεύονται συχνά τα καθιστά απροσπέλαστα, ενώ αφετέρου, όταν οι συνθήκες δεν βολεύουν, το εργαλείο φαίνεται να ξεχνιέται, όπως μαρτυρά το πρόσφατο και κραυγαλαίο παράδειγμα της μη δημοσιοποίησης των στοιχείων σχετικά με τη σύσταση της φερόμενης ως δημόσιας τηλεόρασης, τις διαδικασίες συγκρότησής της, τα κριτήρια και τους όρους για τις προσλήψεις κ.ο.κ. Όσο δεν υπάρχει πραγματική βούληση για διαφάνεια και κοινωνικό έλεγχο στη δημόσια διοίκηση, και όσο δεν σχεδιάζονται πολιτικές παρεμβάσεις προκειμένου τα παραπάνω να καταστούν εφικτά, η πρόφαση της συμμετοχής επιχειρεί να χειραγωγήσει τους πολίτες και δεν είναι παρά μια επικοινωνική φωσιά. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός πως η κυρίαρχη πολιτική άποψη μέχρι σήμερα, αντί να ενισχύει την και να επενδύει στην εγχώρια αγορά πληροφορικής, αντί να υποστηρίζει την έρευνα και την καινοτομία, αντί να υιοθετεί ηλεκτρονικές πλατφόρμες ανοιχτού λογισμικού, επιμένει να αντιλαμβάνεται τους πολυεθνικούς κολοσσούς ως μοναδική επιλογή, υπογράφοντας μνημόνια συνεργασίας του ελληνικού δημοσίου με τη μονοπωλιακή Microsoft. Όπως είναι σαφές,
Όμως είναι σαφές πως μεγάλες πολυεθνικές και διαφάνεια μαζί δεν γίνεται. Η υπόθεση Snowden αλλά και η πρόσφατη διαρροή των φορολογικών δεδομένων τουλάχιστον 6 εκατομμυρίων συμπολιτών μας από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δεν μας είπαν κάτι που δεν γνωρίζαμε. Ωστόσο, ανέδειξαν εμφαντικά το σοβαρό θέμα ασφάλειας που προκύπτει για τα προσωπικά δεδομένα, όπως και για τα αρχεία του δημοσίου. Οι δικλείδες ασφαλείας που θα προστατεύουν τα ψηφιακά δικαιώματα, τα εργαλεία για τη διασφάλιση καλύτερης και ισότιμης ενημέρωσης, καθώς και οι διαδικασίες ουσιαστικού κοινωνικού ελέγχου, είναι τα κριτήρια που καθορίζουν το κατά πόσο η συζήτηση περί ψηφιακής σύγκλησης είναι ουσιαστική ή όχι. Η παραπάνω περιγραφή της κυρίαρχης κρατικής αντίληψης για τα νέα μέσα και τις νέες τεχνολογίες είναι άλλωστε και αυτή που αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά των γνωστών και μη εξαιρετέων κομμάτων του κράτους, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τα πάλι ποτέ κόμματα εξουσίας που εμπόδισαν τον κρατικό μηχανισμό με τη δική τους εργαλειακή αντίληψη για τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Όλοι θυμόμαστε τις αρκετές δεκάδες συμβούλων πληροφορικής και επικοινωνίας που είχε προσλάβει ο πλέον βαρχίδιος εκλεγμένος πρωθυπουργός της σύγχρονης ιστορίας μας, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, προκειμένου με το αζημίωτο να καλλιεργούν στο διαδίκτυο την ψευδέστηση της παρουσίας κάποιας κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, όλοι γνωρίζουμε τη λεγόμενη ομάδα αλήθειας του κ. Μουρούτη, στενού συνεργάτη και διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού, η οποία εξαντλεί τη διαδικτυακή παρουσία της στην κατασκευή ψευδών ειδήσεων, στη διαστρέβλωση γεγονότων, στις προσωπικές επιθέσεις, στην κατασκοφάτιση και τον ηλεκτρονικό τραμποκισμό των πολιτικών της αντιπάλων. Τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν πως το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν όντως πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, ωστόσο αφορούν ακόμα συγκεκριμένες ελίτ που δίνουν τη μάχη της ηγεμονίας με διαφορετικά κίνητρα, κριτήρια και όρους, αντί να γίνονται πεδίο συμμετοχής και ουσιαστικής διαβούλευσης της κοινωνίας. Για εμάς, για τον ΣΥΡΙΖΑ, για την αριστερά, το διαδίκτυο και τα νέα μέσα αποτελούν ένα νέο δημόσιο χώρο και ταυτόχρονα νέα εργαλεία πολιτικής παρέμβασης, συμμετοχής και πολιτικοποίησης. Είναι χαρακτηριστική η αδυναμία του κυρίαρχου μοντέλου να αντιληφθεί πώς είναι δυνατόν να συμμετέχει κανείς ενεργά σε μια δημόσια πολιτική αντιπαράθεση και να υποστηρίζει με επιχειρήματα την άποψή του, χωρίς να αμείβεται γι' αυτό. Εξού και σπέβει να χαρακτηρίσει οποιονδήποτε δημόσια διαφωνεί μαζί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως έμισθο τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, εμείς γνωρίζουμε πως, όπως ακριβώς και στην κεντρική πολιτική σκηνή, έτσι και στο διαδίκτυο, αν η ίδια η κοινωνία, ο λαός, δεν στηρίξει ενεργά το πολιτικό πρόγραμμα και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς δεν μπορούμε να αποδείξουμε ούτε τα μισά από όσα λέμε. Το δικό μας πολιτικό πλαίσιο ηλεκτρονικής παρέμβασης απέχει πολύ από το να είναι επικοινωνιακό τρίκ, καθώς από τις βουλευτικές εκλογές του 2007 παρουσιάσαμε ένα μοντέλο αποκεντρωμένο, δημοκρατικό και ανοιχτό, που βασίζεται στην κρίση, την πρωτοβουλία, τον αυθορμητισμό και τον χρόνο των μελών και των υποστηρικτών του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα με τον συγκεντρωτισμό και το επαγγελματικό μοντέλο που ακολουθούν τα κόμματα της σημερινής μνημονιακής κυβέρνησης των άκρων. Η δική μας παρέμβαση είναι ειλικρινής και αυθόρμητη και όχι μέσω γραφείων τύπου, επικοινωνιολόγων και διάφορων ειδικών. Ακολουθεί τη συζήτηση που διεξάγουμε δημόσια για όλα τα πολιτικά θέματα και την παρέμβασή μας στην κοινωνία. Η κινητοποίηση του κόσμου, η πρωτοβουλία και ο συντονισμός δικτύων, η αυτοοργάνωση ομάδων διάχυσης του πολιτικού μηνύματος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η δική μας δύναμη. Γνωρίζουμε ότι η ψηφιακή τεχνολογία εκμηδενίζει τον χρόνο και τις αποστάσεις, αναπτύσσει επιθετικά την παραγωγή και τη διασταύρωση ειδήσεων μέσω της δημοσιογραφίας των πολιτών, ενισχύει τον έλεγχο της εξουσίας, συμβάλλει στην αποκάλυψη σκανδάλων και βέβαια διευκολύνει τον συντονισμό της δράσης των ενεργών πολιτών. Μόνο τυχαία άλλωστε δεν είναι η πρόσφατη δήλωση του Τούρκου Πρωθυπουργού κ. Ερντογάν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στις καλοκαιρινές διαδηλώσεις της πλατείας Ταξί, όταν χαρακτήρισε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεγάλο μπελά με τον οποίο πρέπει να εξυπηρετεύουμε. Καθώς και εμείς μεγαλώνουμε και οριμάζουμε πολιτικά και οργανωτικά και υιοθετούμε νέες λειτουργίες, επεξεργαζόμαστε ένα συνολικό σχέδιο για το πώς θα μπορούσε να διευρυνθεί η δημοκρατία στην ψηφιακή εποχή, επηρεάζοντας πραγματικά τους σχεσμούς στην κοινωνία, ενισχύοντας τους συλλογικούς θεσμούς φυσικής συμμετοχής και διεκδίκησης και όχι απαξιώνοντάς τους επειδή η τεχνολογία το επιτρέπει. Το άτομο και οι συλλογικότητες δεν έχουν την ίδια βαρύτητα όπως επιχειρεί να μας πείσει ο νεοφιλελευθερισμός. Όπως συμβαίνει και στην πραγματική ζωή, έτσι και στην ψηφιακή, όταν η δημοκρατία είναι επίφαση και απλότερη λειτουργικό χωρίς περιεχόμενο, οδηγεί στα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα ενισχύοντας τον πολιτικό κινησμό. Εμείς κινούμαστε στον αντίποδα αυτής της λογικής.
υπερασπιζόμενη την ουσιαστική επικοινωνία και συμμετοχή της κοινωνίας, ώστε οι όποιες διαδικασίες ηλεκτρονικής διαβούλευσης, συμμετοχής και δημοψηφισμάτων να μην έχουν ως αυτό σκοπό την εντυπωσιοθυρία, αλλά την επανεθεμελίωση και την απερίσπαστη περιθωρήση της δημοκρατίας. Ευχαριστώ.